Ελπίζω ότι θα είναι ένα happy end. Πιστεύω ότι όχι μόνο πρόκειται για μια επίγουσα κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και ένα θέμα αξιοπιστίας για την Ευρώπη. Αυτό για μένα είναι προτεραιότητα. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Η μέγιστη πρόκληση όμως για όλους είναι μια διαφορετική ιδέα για την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη χρειάζεται επένδυση στην ανάπτυξη, τις ιδέες, τις αξίες. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι για μας η προτεραιότητα. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, η επίγουσα κατάσταση στην Ελλάδα, ναι. Είναι σημαντικό λοιπόν να περιμένουμε για τις προτάσεις από την κυβέρνηση Τσίπρα. Θα περιμένουμε μέχρι την Κυριακή. Την Κυριακή θα υπάρχει άλλη μία σύνοδος κορυφής, των 28, όχι μόνο των 19, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά για εμένα, για την Ιταλική κυβέρνηση, για τον Ιταλικό λαό, η προτεραιότητα είναι αυτή. Να επενδύσουμε σε ένα διαφορετικό όραμα για την Ευρώπη, σε μια διαφορετική ιδέα για την Ευρώπη. Σε μια Ευρώπη που θα εστιάζει στην ανάπτυξη και όχι μόνο στην λιτότητα και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Νομίζω ότι προφανώς υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα δύο προβλήματα. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό για όλους. Το πραγματικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το έλλειμμα οράματος για τις επόμενες γενιές. Άρα λοιπόν ενδεχομένως να υπάρξει λύση για το πρόβλημα της Ελλάδας στην Κυριακή. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Δεν είμαι απεσιόδοξος, όμως το πραγματικό πρόβλημα για εμένα είναι ακόμα και αν υπάρξει λύση για την Ελλάδα, αν δεν επενδύσουμε σε μια διαφορετική προσέγγιση σε κάθε τομέα, διότι θυμάστε την προηγούμενη φορά τι έγινε με τη συζήτηση για την μετανάστευση, η συζήτηση που έγινε σε θέματα πολιτισμού, αξιών κτλ. Αν δεν επενδύσουμε σε αυτή τη διαφορετική ιδέα για την Ευρώπη, μπορεί να λύσει κανείς το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αλλά όχι για την Ευρώπη. Άρα προσπαθούμε να λύσουμε το πρώτο πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι το δεύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα, ευχαριστώ. Να πετύχουμε συμφωνία για την Ελλάδα, είπε. Είμαι αισιόδοξος.